Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστούν οι τοπικές κοινότητες αυτή τη δύσκολη μνήμη. Γι' αυτό οι άνθρωποι που βίωσαν τα γεγονότα επέλεξαν τη λύθη, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Μιλάω κυρίως για την περίπτωση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Μία λύθη που θα τους βοηθούσε να επανέλθουν σε ένα καθεστώς ειρήνευσης στο εσωτερικό της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας. Που σε επέτρεπε να μπορέσουν να ανασυγκροτήσουν την κατεστραμμένη του ζωή μετά τον πόλεμο. Η λύθη αυτή είχε νόημα για τις γενιές που έζησαν, για τη γενιά που έζησε τον πόλεμο και για τη γενιά που ακολούθησε. Πλέον, στην τρίτη γενιά, τα γεγονότα αυτά, υπάρχει μεγάλη ανάγκη τα γεγονότα αυτά να κατανοηθούν, να συζητηθούν, να ερευνηθούν για να μπορέσουν τελικά να κατανοηθούν. Έτσι βλέπουμε εδώ, και αυτός ήταν ο λόγος που ήρθαμε αυτό το τριήμερο στην Ατομιλίτσα, βλέπουμε την προσπάθεια κάποιων νέων ανθρώπων να κατανοήσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο σε ένα χωριό που βρίσκεται στην καρδιά των μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων του τελευταίου σταδίου του εμφυλίου πολέμου, τις μεγάλες μάχες που γίνανε εδώ στο Γράμμο το 1948 και το 1949 και βέβαια την τελευταία μάχη που έγινε και οδήγησε στην αποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Στην Αϊτομιλίτσα και στη γύρω περιοχή είναι η κοιλάδα της Αϊτομιλίτσας, όπου σε όλες τις κορυφές γύρω από το βουνό υπήρχαν οχυρώσεις των ανταρτών. Εδώ εκτυλήθηκε η τελευταία φάση του εμφυλίου τον Αύγουστο του 1949 και φυσικά ήταν το αρχηγείο των ανταρτών στην Πέτρα Αμούκα. Ήταν πολύ κοντά από εδώ πίσω από στη Σκάλα ήταν το νοσοκομείο, η Νοσοκομιούπολη. Και σε όλες τις πλαγιές του βουνού ήταν η επιμελητεία, η φούρνη, ήταν αποθήκες πυρομαχικών και γενικά τα σημάδια του εμφυλίου πολέμου υπάρχουν ακόμα μετά από 80 περίπου χρόνια στις πλαγιές του βουνού. Εδώ βρίσκεται ένας νοερός τάφος όλων αυτών των ανθρώπων και στα εγγένειά του άνθρωποι βρήκανε ένα σημείο να βάλουν ένα λουλούδι για τους δικούς τους ανθρώπους και έπεσε πάρα πολύ κλάμα. Τι υπάρχει πέρα από τις πλάκες που είναι τα ονόματα των νεκρών μαχητών, κάποια λίγα ονόματα που είναι των εκτελεσμένων από τα έκτακτα στρατοδικεία που κατάγονται από την περιοχή της Κόλλητσας και κάποιων αμάχων επίσης από περισσότεροι από αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ξέχασα να πω για τον Πραπαχρήστο του Ζούνη, νεκρός μαχητής. Όταν ήρθαν τα παιδιά του να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα από το σπίτι, στο πατάρι του μπάνιου ήταν η βαλίτσα και το ράντσο της εξορίας του Πραπαχρήστου. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν πού εκτυλίχθηκε ο εμφύλιος πόλεμος, πού ήταν το αρχηγείο, πού έγιναν οι μάχες των ανταρτών, πού ήταν οι αποθήκες, τα πολυβολία. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα, ούτε μία ταμπέλα, ούτε κάτι να μπορέσουν να πάνε μόνοι τους στο βουνό. Αυτό είναι ένας από τους στόχους μας, να μπορέσουμε να συνδυάσουμε το ιστορικό κομμάτι με το πεζοπορικό, δηλαδή να κάνεις μια πεζοπορία ή μια κυκλική διαδρομή η οποία να γνωρίζεις και την ιστορία που εκτυλίχθηκε σε αυτές τις πλαγιές. Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια των ηλικιωμένων ανθρώπων οι οποίοι τα έζησαν αυτά ως νέοι
ή τα θυμούνται από ιστορίες για τα αδέρφια τους και τους πατεράδες τους. Και με βάση τις ιστορίες που μας λένε οι ηλικιωμένοι του χωριού και οι ηλικιωμένες, εμείς σιγά σιγά προσπαθούμε να αποτυπώσουμε ξανά αυτά τα μονοπάτια, αυτές τις πορείες που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι, και πέφτουμε πάνω σε ιστορικά τοπονύμια, σε αποθήκες οπλισμού, σε σημεία μαχών και φυσικά σε πολύ ωραία αξιοθέατα, γιατί μιλάμε ότι όλο το τοπίο, πέρα από το αλπικό κομμάτι, έχει και πάρα πολύ πεζοπορία μέσα στο δάσος, σε δάσος οξιάς κυρίως, και σου προσφέρει πολύ ωραίες εικόνες. Δυστυχώς το χωριό μας οδηγείται προς ερημοποίηση και μία ομάδα ανθρώπων εδώ του χωριού προσπαθούμε να κάνουμε κάτι ώστε αυτό το πράγμα να μην συμβεί και να αλλάξει λίγο ο τρόπος λειτουργίας του χωριού. Ένα από τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε είναι μια ήπια μορφή αγροτουριστικής ανάπτυξης με πρωταρχικό στόχο τον πρωτογενή τομέα και δευτερευόντως το τουριστικό κομμάτι, το βουνό, δηλαδή το γράμμο, να εκμεταλλευτούμε την ιστορία που έχει αυτό το βουνό και με τις ιστορίες των ανθρώπων εδώ, των παππούδων μας, να μπορέσουμε να ξαναπερπατήσουμε στα μονοπάτια τα οποία έχουν χαθεί λόγω της έλλειψης ζώων και κοπαδιών και να γνωρίσουμε την ιστορία του τόπου μας. Για μένα σίγουρα προσωπικά ήταν ένα πολύ πλούσιο τριήμερο, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως πολύ ελπιδοφόρο, γιατί είδαμε με πόση μεγάλη αγάπη η τοπική κοινότητα αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Ήταν συγκινητική ανταπόκριση και είδαμε πόσο πολύ διψάει η ελληνική επαρχία για τέτοιου είδους προσπάθειες που θα έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της ιστορίας ενός τόπου και με το ότι μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη και για τα πιο δύσκολα πράγματα αν κάτσουμε με μια λογική κατανόησης γύρω από αυτό το δύσκολο παρελθόν.